Ορίστε. Ευχαριστώ. Μα είναι η κατάσταση αυτή. Επιτρέπεται να κάθεσαι και να ρίχνεις χαρτιά μέσα στο φαρμακείο. Άσε με τώρα, θύε, γιατί είμαι στην τσίτα, ε. Μωρέ, και στην τσίτα να είσαι και στον Ταρζάν να είσαι. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι... Σε ποια τσίτα είσαι, τι θα πει τσίτα. Έχω τα νεύρα μου, αυτό θα πει. Α, έτσι, αντί να έχουμε εμείς τα νεύρα μας με αυτά που κάνεις, νευριάζεις εσύ, ε. Κόψε την γκρίνια, ρε Χρήστο, κόψε την γκρίνια. Δεν είμαι Χρήστος, είμαι θείος Χρήστος Γογό. Εντάξει, και θείο να σε πω, και παναγιότατο και μακαριότατο, άμα θέλεις. Κόψε την γκρίνια όμως. Αμ, δε φταίς εσύ. Δε φταίς εσύ, φταίει η μάρα σου που σε έχει κακομάθει. Τι έκανε πάλι η μάρα της. Την έχει κακομάθει, ορίστε. Κάθεται μπροστά στους πελάτες και ρίχνει τα χαρτιά. Γιατί βρε κορίτσι μου δεν πας μέσα. Ορίστε. Γιατί, αρέσει να τον ακούς να γκρινιάζει. Έκλεισε πάλι. Εγώ σοβαρέψου. Είμαι πάρα πολύ σοβαρή. Και αυτή τη στιγμή, αν θέλεις να ξέρεις, ασχολούμαι με το σοβαρότερο πρόβλημα που μπορεί να απασχολεί μια γυναίκα. Μωρέ, τα ξέρουμε τα προβλήματά σου και πόσο σοβαρά είναι. Πού θα πας, με τι θα γελάς και πώς θα χορέψεις. Μάλιστα, πώς να χορέψω. Αλλά τον άλλο χώρο, τον χώρο του Ισαΐα. Τι θέλεις να πεις, σου μίλησε για γάμο ο Σταύρος. Ποιο Σταύρος, μωρέ, ακόμα εκεί είσαι νυχτωμένη. Γιατί, εσύ που είσαι νυχτωμένη, αλλού. Είμαι και εκεί, αλλά γενικώ. Όπου βρω άντρα, έτοιμο για όλα. Αχ, θέλει σκότωμα. Να πάλι τρέλες. Γιατί, θεία μου, τρέλα είναι να θέλεις να βρεις έναν άντρα που μόλις σε γνωρίσει να έχει σοβαρό σκοπό και να θέλει να σε παντρευτεί. Βρε, ένας άντρας που μόλις σε γνωρίσει θέλει να σε παντρευτεί μπορεί να έχει σοβαρό σκοπό, αλλά ο ίδιος ή δεν είναι καθόλου σοβαρός ή κάτι άλλο θέλει από σένα. Γιατί, πώς τη βλέπεις έτσι την υπόθεση. Τη βλέπει, γιατί ένας άντρας σοβαρός δεν κάνει πρόταση γάμου σε μια κοπέλα μόλις τη γνωρίζει. Ο γάμος δεν είναι πεξεγέλαση. Σήμερα παντρευόμαστε, αύριο χωρίζουμε, έτσι δεν είναι. Αυτά ήταν τον παλιό καιρό. Τότε που οι γυναίκες ήταν χαμηλοβλεπούσες και δεν έβγαζαν μιλιά μέχρι να βάλουν το στεφάνι στο κεφάλι τους. Τώρα οι νέοι έχουν αλλάξει. Ό,τι είναι το δείχνουν από την πρώτη στιγμή. Δεν κρύβουν τίποτα. Και νομίζεις ότι με το να πας να χορέψεις δύο φορές σε μια κοπέλα σε μια δισκοτέκ την έχεις κιόλας γνωρίσει. Μη λες κουφάρε, μαμά. Εδώ είμαστε στο κολλητό 10 μέρες να πούμε. Κανένας δεν μπορεί να γνωρίσει έναν άνθρωπο σε 10 μέρες, αλλά ούτε σε ένα μήνα. Και μάλιστα όταν είναι στον πρώτο ενθουσιασμό αυτό που τόσο επιπόλαιε εσείς το λέτε. Έρωτα. Πότε συνεννοηθήκαμε εμείς για να συνεννοηθούμε και τώρα. Δεν μου λες, μου κάνεις μια χάρη. Τι χάρη. Δεν του λες να περάσει από εδώ να το γνωρίσουμε κι εμείς. Να δούμε τι σοϊ άνθρωπος είναι, να γνωρίσουμε τους δικούς του. Γιατί, τους δικούς του θα πάρω εγώ. Δεν θα τους πάρεις, αλλά καλό είναι να τους ξέρουμε κι εμείς, να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Δεν με ενδιαφέρουν οι δικοί του. Εγώ αρέσω στον Σπύρο. Ο Σπύρος αρέσει σε μένα, τελείωσε. Δεν τελείωσε! Με το να γνωρίσεις έναν άνθρωπο τίποτα δεν τελειώνει. Όλα αρχίζουν. Και επιτέλους τι σου ζητάνε, μία χάρη. Να μας τον φέρεις από εδώ να τον γνωρίσουμε. Και πού ξέρω εγώ τι μπορεί να του πείτε εσείς. Τι να του πούμε, βρε παιδάκι μου, είναι δυνατόν να κατηγορήσουμε το κορίτσι μας. Και επιτέλους αυτός δεν περιμένει να σε μάθει από εμάς. 10 μέρες το κολλητό. Κολλητό. Τι λέξη κι αυτή. Μου θυμίζει σκυλιά. Ορίστε, έκλεισε πάλι. Τι έγινε λοιπόν, πού έκλεισε. Να δεις που τελικά ο Σπύρος θα την κάνει με την Εύα. Ποια είναι πάλι αυτή η Εύα. Μια κολλητή του. Τραγουδάει και μπορεί να πάρει αυτή στο συγκρότημα και να ρίξει εμένα. Οπότε εγώ μπαίνω στην κατάψυξη. Άσε μας ρε γογό, άσε μας ρε γογό. Δεν μπορώ να ακούω πια τρέλες. Και μάζεψε παρακαλώ που και αυτά τα χαρτιά. Έχει δίκιο. Τι να πω. Σε ποιον έχεις μοιάσει εσύ, μπορείς να μου πεις. Μα καλά, τίποτα δεν πήρες από μένα. Τίποτα. Γεια, εδώ είμαστε. Ο κύριος, παρακαλώ. Ο Σπύρος. Ο Σπύρος που σου έλεγα. Ο κολλητός. Η Γογό είναι εντάξει, τη βρίσκουμε πολύ ωραία. Δεν κατάλαβα. Τι βρίσκεται. Ταιριάζουμε και έτσι να πούμε. Α, και πού το κατάλαβες ότι ταιριάζεται και έτσι να πούμε, αφού τη γνωρίζεις μόνο 10 μέρες. Τι σημασία έχει. Σήμερα, με το που την πέφτεις δίπλα σε έναν άνθρωπο, καταλαβαίνεις ποιος είναι. Ή είναι στο high ή είναι στο down. Με τη Γογό τη βρίσκω γιατί είναι πολύ ψαγμένος άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνω. Τι, κάτι σε σκεσέψαξε. Ψαγμένος άνθρωπος θα πει άνθρωπος με ενδιαφέροντα, με ανησυχίες. Εγώ να δεις κάτι ανησυχίες που έχω. Ώστε λοιπόν ψαχτήκατε. Ναι, σήμερα δεν το κουράζεις πολύ. Έτσι και κόψεις έναν άνθρωπο και τους ρίξεις τις πρώτες ματιές, σπατσάρισες. Κατάλαβες ποιος είναι. Α, και σου τις έριξε. Έτσι λέω. Αφού την έκοψες. Ναι, μωρέ, εντάξει, τα κοιμιάσαμε. Τι γλώσσα μιλάς, αγόρι μου. Ταιριάξαμε, θέλει να πει. Α. Ταιριάξατε και σκοπεύετε να παντρευτείτε. Έτσι λέω. Καμιά Κυριακή που δεν θα έχουμε και δουλειά. Τώρα που το έφερε και η κουβέντα, είσαι τακτοποιημένος. Δεν το πιασα. Από δουλειά λέω. Άσε να παντρευτούμε και βλέπουμε. Λέμε να κάνουμε ένα συγκρότημα. Θα παίζουμε σε κέντρα, σε συναυλίες. Ο Σπύρος θα παίζει drums και εγώ θα τραγουδάω, κατάλαβες. Εκτός από νταούλι. Drums, μαμά, όχι νταούλι. Drums. Τι είναι το. Drums είναι νταούλι. Λοιπόν, εκτός από drums, τι άλλο ξέρεις να κάνεις, Σπύρο. Γιατί να κάνω, αυτό δεν φτάνει. Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω το μεροκάματο. Δηλαδή, αυτά τα χρήματα σε φτάνουν να φας, να ντυθείς, να ανοίξεις σπίτι. Κοίταξε, ως τώρα δεν προέκυψε τέτοιο πρόβλημα γιατί είχα το μεγάλο μου αδελφό. Επειδή όμως παντρεύτηκε και μου κόψε τις παροχές, είπα να παντρευτώ κι εγώ.
Η γογό μου είπε ότι θα τη πάρετε ένα σπίτι, έτσι. Από σπίτι καθαρίσαμε. Θα βρούμε και τίποτα να πουλήσουμε, τη βολεύουμε τον πρώτο καιρό. Σαν να με έπιασε μικρανία. Γιατί, μαμά? Γιατί ξινός και ξερός. Πού είχαμε μείνει? Είπαμε, τη βολεύουμε τον πρώτο καιρό. Ας τον πρώτο. Το δεύτερο και τον τρίτο με διαφέρει. Α, πολύ το κουράζεις, κυρία. Αμαλία, Σπύρο, αμαλία. Ναι, πολύ το κουράζεις, κυρία Αμαλία. Είπαμε, θα κάνουμε το συγκρότημα. Και άμα δεν έχουμε δουλειά, η γογό ξέρει γραφομηχανία, βρει εκεί πέρα κάπου να δουλέψει. Άσε, η γογό θα δουλέψει. Εσύ πότε θα δουλέψεις? Δεν είπαμε. Όχι, Σπύρο, δεν τα είπαμε. Δηλαδή, σε πειράζει άμα δεν έχουμε δουλειά να δουλεύεις εσύ? Και να σε θρέφει η γογό. Εσύ να τι σε κόβει, εσύ θα δουλεύεις για πάρτι μου. Έξω! Αφού σου είπα ότι τα έχουμε βρει με τη γογό τώρα. Έξω κι η γογό! Ψέματα λέει, μαμά, ούτε τα είπαμε ούτε τα βρήκαμε. Έξω! Μα κάνεις τώρα τη ζόρικα. Έξω! Όχου, είσαι και πολύ σπαστικιά και πολύ. Έξω, βρε! Έξω! Πού τον βρήκες αυτό το λείψο? Στις εκπάσεις, βρε! Στις εκπάσεις τον βρήκες! Θα σε περίσω, βρε! Πού τον βρήκες? Έλα εδώ! Να! Με τον Καραμαλή εδώ με έχετε. Βρήκατε μια σκλάβα και την έχετε να σας δουλεύει από το πρωί σαν με το βράδυ. Αλλά κοίτα εδώ, ως εδώ ήτανε, τελείωσε, εγώ απεργώ, μάλιστα απεργώ. Εδώ βρε, απεργεί ολόκληρη η Ελλάδα. Μόνο εγώ το κορόιδο με τόσα δίκαια αιτήματα, κάθομαι και πιστεύω τις υποσχέσεις σας και διαρκώς με έχετε ρηγμένη. Αλλά κοίταξε να δεις, ή θα μου φέρετε έναν άνθρωπο να με βοηθάει, εγώ θα σας αφήσω να βρωμήσετε. Τελείωσες? Όχι, δεν τελείωσα. Είμαι τόσο νευριασμένη που μπορώ να μιλάω ίσα με το βράδυ. Άμα πια, με έχετε καταντήσει σαν τη Μαρίκα του Μητσοτάκη. Αλήθεια, μωρέ, πώς τα προλαβαίνει αυτή όλα. Και δουλειές. Και τα ντολμαδάκια. Και τα ταξίδια. Εγώ μόνο δουλειά εδώ μέσα. Αχ, μωρέ, δεν φταίει κανείς. Το κεφάλι μου θέλει σπάσιμο. Αχ, εγώ έπρεπε να είχα παντρευτεί το Θανασάκη τον Παπαδόπουλο που σπούδαζε δικηγόρος, αλλά βλέπεις. Πήγα και άκουσα τον πατέρα μου. Τι το θες αυτό, ναι, μωρέ, μου έλεγε. Εσύ θα πάρεις τον Παντελή. Πες τον Μπακάλικο στη γωνία να μην πεινάσει ποτέ. Ωραία, τον άκουσα. Πήρα τον Παντελή με τον Μπακάλικο. Ήρθαν τα σούπερ μάρκετ, πάει τον Μπακάλικο. Κι ο άλλος. Ο άλλος, βρε, μέχρι υπουργός έφτασε να γίνει. Τώρα θα μας τρελάνεις, ρε γιαγιά. Εσύ δεν μου έλεγες ότι τον Θανασάκη δεν ήθελες να τον πάρεις γιατί ήταν βλάξης και ψεύτης. Μ' αρέσει που κάνεις όταν ξέρεις όλα. Βρε, άμα δεν λες ψέματα, γίνεσαι υπουργός. Εντάξει, τώρα εδώ έχεις ένα δίκιο. Το ψέμα χρειάζεται στην πολιτική. Αλλά εσύ μου πεις ότι ήταν και βλάξε εκτός των άλλων. Πώς προωθήθηκε τόσο πολύ? Ο τότε πρωθυπουργός. Τι έκανε ο πρωθυπουργός? Βρήση, τα επικίνδυνα υπουργεία θα τα έδινε στους έξυπνους να τον φάνε. Τα έδωσε στο Θανασάκι και έχει το κεφάλι του ήσυχο. Αχ, τι έκανα. Έπρεπε να επιμένω εγώ, έπρεπε. Εντάξει, μωρέ, τώρα και εσύ πού να το ξέρεις ότι θα φτάσει τόσο ψηλά? Πώς δεν το ξέραμε, αφού σπούδαζε δικηγόρος. Δεν μου λες, ποιοι γίνονται πολιτικοί? Οι δικηγόροι και οι γιατροί. Άντε, πήγαινε στην Βουλή να δεις. Σήμερα γίνονται και οι ηθοποιοί. Ευτυχώς. Γιατί ευτυχώς? Γιατί χρειάζονται. Βρε, τι είναι η Βουλή, θέατρο δεν είναι? Γίνεται θέατρο χωρίς ηθοποιούς. Τα κέφια σου έχεις σήμερα, έτσι? Δεν έχω τα κέφια μου, τα νεύρα μου έχω. Και στο ξαναλέω. Ή θα μου φέρετε μια γυναίκα να με βοηθάει, ή κι εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ πέρα. Σας είπα, χρειάζομαι μια γυναίκα. Τη χρειάζομαι 3 φορές τη βδομάδα τουλάχιστον. Η Ζανέ την έχει κάθε μέρα. Εντάξει, ρε γιαγιά, θα σου βρω μια εγώ και θα σου φέρω τώρα. Μην το κάνεις θέμα. Και πού θα την βρεις? Σιγά, μωρέ γιαγιά, τώρα υπάρχουν ένα σωρό γραφεία και δεν σου φέρω μία, θα σου φέρω 5. Δεν θέλω, μωρέ, 5. Τι έτσι κάνω τις 5. Μία θέλω. Εγώ θα σου φέρω 5 να έχεις να διαλέγεις. Άντε τώρα, βάλε μου να φάω που πεινάω. Δεν μαγείρεψα.
Δεν κατάλαβα. Τι θα πει, δεν μαγείρεψες? Άρχισε την απεργία χωρίς να μας ειδοποιήσεις. Άρχισα προειδοποιητικές στάσεις εργασίας. 4 ώρες, 10 με 2. Τι γίνεται 10 με 2? Προειδοποιητικές στάσεις εργασίας, λέει. Πού, στα τρόλεϊ? Όχι, στο σπίτι σου. Η μανούλα σου μόλις μας δήλωσε ότι αν δεν της φέρεις γυναίκα να τη βοηθάει στις δουλειές, θα μας αφήσει να πεθάνουμε νηστικές. Και βρώμικες. Αν δεν φταίσαι εσύ, φταίει εκείνη η Ζανέτ που σου ξεσηκώνει τα μυαλά. Γιατί βλέπει ότι είμαι το θύμα. Βρε, τι πάθαμε εδώ μέσα, ορίστε. Η Γεσέ έχει τον Κανελόπουλο και εμείς έχουμε τη Ζανέτ εδώ μέσα. Να μας προσέχετε να μην απεργούμε. Ορίστε, ορίστε. Κοίτα μέρες που διάλεξε να απεργήσει η κυρία Σοφία. Και δεν μου λες, κυρία μου, πού να τη βρούμε τη γυναίκα αποκριάτικα. Γιατί, πού είναι οι γυναίκες? Στο καρναβάλ της Πάτρας, ρε γιαγιά. Ξέρεις καμιά να δουλεύει αποκριάτικα? Όλες από εβδομάδα ψάχνουν για δουλειά. Ωραία. Κι εγώ από εβδομάδα θα αρχίσω να δουλεύω. Ορίστε, ορίστε. Για τηλεφώνησε, σε παρακαλώ, σε εκείνο το γραφείο που ξέρεις, να μας στείλουν μια γυναίκα, γιατί θα μας τρελάνει εδώ μέσα η κυρία Σοφία. Τώρα! Χαίρετε. Χαίρετε. Είμαι από το γραφείο της κυρίας Χρυσοπούλου. Α, μάλιστα. Περάστε, περάστε, παρακαλώ. Μισό λεπτό να φωνάξω, ε. Θεία, γιαγιά, ήρθε η κυρία... Πώς λέγεστε? Τριανταφύλου, Αθηνά, αλλά όλοι με φωνάζουν Νανά. Α, Νανά, μάλιστα. Μας φώναξες? Ναι, η κυρία. Σίγουρα θα είσαστε από το γραφείο της κυρίας Χρυσοπούλου, ε. Μάλιστα. Ναι, η κυρία ονομάζεται Τριανταφύλου Αθηνά, αλλά οι φίλοι τη φωνάζουν Νανά. Σοφιανού Κατερίνα και τη μητέρα μου τη λένε Σοφία. Έτσι μας φωνάζουν και οι φίλοι μας. Καθίστε, παρακαλώ. Καθίστε εσείς, γιατί εγώ πρέπει να ρίξω μια ματιά στο σπίτι. Ναι, περάστε από εδώ, παρακαλώ. Τι περάστε, μέσα είναι ακατάστατα. Ας καθίσει εδώ η κυρία Αθηνά ή Νανά, όπως τη φωνάζουν οι φίλοι της, να της δώσουμε τις πληροφορίες που θέλει. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ πρέπει να ρίξω μια ματιά στο σπίτι. Γιατί, πρόκειται να το αγοράσετε? Μα να μην ξέρω τους χώρους που θα δουλέψω. Έχει δίκιο, κυρία Νανά. Άντε, βρε Ειρήνη, άντε μας αναδείξει το σπίτι. Ναι, από εδώ, περάστε. Μ' αρέσει αυτή η κυρία. Εμένα μ' αρέσει. Και εσάς δεν σας πέφτει λόγος. Εξάλλου εμένα θα βοηθάει. Θα σε βοηθάει ή θα την πληρώνουμε άδικα? Πολύ λούσο η μαντάμ. Δηλαδή, τι ήθελες, να είναι ντυμένη στα κουρέλια, να συχαίνεσαι να την βλέπεις? Σώπα έρχονται. Η κουζίνα. Από εδώ, περάστε. Λοιπόν, πώς σας φάνηκε το σπιτάκι μας? Καλό, καλό. Ε, όχι και σπιτάκι. Τέλος πάντων. Πόσα άτομα είστε? 3, αυτά τα 3 που βλέπετε. Μπορεί να μείνουν 2 αργότερα, γιατί εγώ παντρεύομαι και θα φύγω. Τι είναι αυτά που λες, Καταρίνα μου? Δεν τα πάμε αυτά τα πράγματα. Θα φύγεις, δηλαδή, τι θέλεις, να πεθάνω? Έλα, μαμά, τα συζητάμε αργότερα αυτά. Εντάξει, δεν θα φύγουμε. Θα έρθει και ο Χρήστος εδώ να μείνουμε όλοι μαζί. Δεν μου λέτε τώρα, σύντομα θα γίνει αυτό? Να, δεν ξέρουμε, κυρία Αθηνά μου ή Νανά. Δεν προχωράμε στη συμφωνία να τελειώνουμε. Ευχαρίστω. Πάρκιν έχετε? Εμείς προσωπικό δικό μας. Μάλιστα, υπάρχουν πολυκατοικίες με πιλωτή, όπου οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων βάζουν τα αυτοκίνητά τους. Συγγνώμη, τώρα που μπήκατε στην πολυκατοικία μας, είδατε καμιά πιλωτή? Και έπειτα τι το θέλετε το πάρκινγκ? Για τα αμάξι μου. Έχετε αμάξι? Μα είναι συγκοινωνίες αυτές που έχουμε. Άσε δε με τις απεργίες και τις τάσεις. Ε, τώρα εδώ που τα λέμε, σε αυτό έχει δίκιο, κυρία Νανά. Ναι, έχει. Ας προχωρήσουμε λοιπόν τώρα στο ψητό. Τι θα σας δίνουμε? Πρώτα-πρώτα θα μου πείτε πόσες φορές τη βδομάδα με θέλετε. 3. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Λυπάμαι, αλλά δεν γίνεται. Αυτές τις έχω κλεισμένες. Ωραία. Τότε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Σάββατο. Δεν δουλεύω ποτέ. Το έχετε τάμα, ε? Όχι, πηγαίνω για γκολφ στη Γλυφάδα. Στη Γλυφάδα. Ξέρετε, εκεί που πήγαινε και ο Καραμαλής. Βέβαια, τώρα τελευταία τον έχουμε χάσει. Α, τι κρίμα. Λυπάμαι, αλλά Σάββατο δεν γίνεται. Τότε ας είναι Τρίτη και Πέμπτη. Δεν την αφήνουμε την Τρίτη. Ξέρετε, τη Δευτέρα το βράδυ μαζευόμαστε στο σπίτι για κανένα χαρτάκι. Και το ξενυχτάμε. Τότε γιατί δεν μας λέτε, κυρία Νανά μου, ότι έχετε μόνο μία Πέμπτη ελεύθερη? Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και κάνατε τον κόπο, αλλά δεν μας κάνετε. Όχι, μας κάνει, δεν πειράζει. Ας είναι έστω και μια φορά την βδομάδα. Εμένα, άμα μου κάνει τις βαριές δουλειές, τις άλλες τις κάνω μόνη μου. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, πέστε μας τώρα, τι θα σας δίνουμε? Το κουστούμάκι. Δεν σας καταλαβαίνω. Τι θα σας δίνουμε, επιθεία μου? Α, για σας, επειδή σας συμπάθησα, ένα δεκάρικο. Ούτε τη βενζίνη μου, δηλαδή. Εντάξει, εντάξει. Τι εντάξει, μαμά μου? Εντάξει, ξέρω εγώ τι λέω.
σώπαση. Εντάξει, εντάξει, κυρία Τινά μου. Νανά, οι φίλοι της τη φωνάζουνε Νανά. Εντάξει, κυρία Νανά. Εντάξει, κυρία Νανά. Χαίρετε. 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 Είναι και κάτι άλλο. Εγώ κυκλοφορώ με τα ζυγά. Όταν είναι τα μονά, θα έρχεστε να με παίρνετε από το σπίτι μου. Σύμφωνοι. Τον καφέ σας όμως δεν μας είπατε πώς τον πίνετε για να σας τον έχουμε έτοιμο εδώ να σας περιμένει. Ε, καλά, αυτά θα τα πούμε. Λοιπόν, αρχίζουμε από αύριο. Χαίρετε και χάρηκα πολύ. Χαίρετε, χαίρετε. Μα δεν μου λες, μωρέ μαμά, είσαι με τα καλά σου. Τι εντάξει και εντάξει της έλεγες. Δεν την είδες ότι αυτή δεν είναι για δουλειά. Μη σε νοιάζει, μωρέ, εσένα. Εγώ ξέρω πώς αντιστρώσω. Εδώ είμαι. Α, τέλειωσες το σκούπισμα. Όχι ακόμα, δεν μου λέτε, δεν έχετε άλλες κασέτες. Αυτές που βλέπεις και πάνω. Καλά τραγούδια είναι αυτά που ακούτε. Δεν τα ακούω εγώ, η εγγονή μου τα ακούει. Καλά έκανα και έφερα μαζί μου τις δικές μου. Ναι, μόνο σε παρακαλώ σιγά, σιγά γιατί η μικρή διαβάζει και η Κατερίνα γράφει. Δεν με ενδιαφέρει κι εγώ, χωρίς μουσική δεν μπορώ να δουλέψω. Πού είμαστε, στα κάτεργα? Δεν γίνεται, γιατί τώρα θα βάλω μπροστά τη σκούπα και δεν θα ακούω τίποτα. Εσένα σε πληρώνω. Να το βλέπεις. Με δάκρυ και καημό. Εσένα ναι που έχασα κι ακόμα σ' αγαπώ. Το χθες μας και το σήμερα στις φλέβες. Φύγετε εδώ, σκυλάτε, θα το κάναμε εδώ μέσα. Νανά, δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς μουσική. Α, Νανά μου, αυτό δεν μας το πες. Δεν το ξέρετε ποιος δουλεύει τώρα χωρίς μουσική. Παντού υπάρχει μουσική. Στο σούπερ μάρκετ μουσική. Στο ταξί μουσική. Στα μαγαζιά μουσική. Εδώ θα την καταργήσουμε τώρα. Άντε, άντε, βάλτε ένα χεράκι τώρα να σηκώσετε την πολυθρόνα για να σκουπίσω. Μαμά, για στώσε εσύ την υπόθεση. Νανάκα μου. Δεν μπορείς να τη σηκώσεις μόνος στην πολυθρόνα. Ο γιατρός δεν με αφήνει να σηκώνω βάρη. Λοιπόν, ή τη σηκώνεται ή τα παρατάω. Όχι και να τα παρατάσω, όχι. Έλα, Κατερίνα, μου να βοηθήσουμε. Εσύ σταμάτα, μαμά. Ειρήνη, για έλεξα να κάνεις τη βοηθό της οικιακής βοηθού. Α, όχι και ειρωνίες, κυρία Κατερίνα, μας όχι και ειρωνίες, γιατί τα παρατάω και φεύγω. Όχι, όχι, Νανάκα μου, όχι. Αστεία τα λέει η Κατερίνα. Ξέχρε να μας κάνει τη δουλειά. Τι έγινε, τι πάθατε, γιατί φωνάζετε πάλι? Έλα μαζί μου, έλα εδώ μαζί μου. Έλα να βοηθήσεις να σηκώσουμε την πολυθρόνα και να σκουπίσει από κάτω. Τι έπαθα? Ρε, τι πάθαμε να λες? Α, δεν θέλω να ακούω τέτοια, γιατί τα παρατάω και φεύγω. Όχι, Νανάκα μου. Έλα. Σκούπισε από κάτω τώρα που σηκώσαν την πολυθρόνα. Έλα, πάρτε τα χέρια σας πιο ψηλά, άντε. Εσύ μην κουράζεσαι και τόσο γρήγορα, τίποτα, μην κάνεις τόσο γρήγορα. Το πολύφωτο το έκανες? Όχι, φέρε μια σκάλα. Αμέσως. Άντε, σβέλτα και τα ξεσκονόπανα. Αμέσως. Τι έγινε? Να πιούμε και τον καφέ μας. Μια ώρα είναι εδώ, θα έχει κρυώσει. Εντάξει, ρούφα τον καφέ σου και μέχρι να τελειώσει το ρούφισμα, φώναξε μας για να σου κάνουμε τους χαμάλιδες. Πιαστά σου. Όχι μακριά, θέλω τσιγάρο. Έτσι θα το πιω τον καφέ μου, χωρίς τσιγάρο. Δυστυχώς εδώ μέσα δεν υπάρχει τσιγάρο. Καμιά μας δεν καπνίζει εδώ μέσα. Να πάει, μικρή, να πάρει. Γεια σου, βόηθα. Μια στιγμή, μια στιγμή. Εγώ έχω κρυμμένα εδώ πέρα κάτι τσιγάρα. Για να δω, είναι εδώ πέρα. Εδώ είναι. Τα είχε ξεχάσει ο Μίλτος. Έλα, πάρ' τα, Νανάκα, πάρ' τα. Α, όχι, αυτά είναι lights. Χορτάρι σκέτο. Άσε, πετάξω να μου πάρεις τα βαριά. Εγώ έχω διάβασμα. Πετάξω να τις πάρεις τα βαριά. Μη με πιάσει τρέλα και την πετάξω έξω την ίδια. Άσε, μην κάνεις τον κόπο και τα παρατάω και φεύγω. Όχι, όχι, Νανάκα μου, όχι. Άσε να λέει η Κατερίνα. Εξάλλου, εσύ για μένα είσαι εδώ πέρα. Λοιπόν, τα τσιγάρα. Άντε, βρε, Ειρήνη, πάρ' τα τσιγάρα. Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ στο πολύφωτο. Μάλιστα. Και εσύ στη σκούπα. Δεν είμαστε καλά, μαμά. Κάτω από το πολύφωτο θα ανέβω εγώ, εσύ στη σκούπα. Έλα, σε παρακαλώ. Τι ώρα είναι? Τι ώρα? Ώρα να
κάνω το έγκλημα. Θα μου πείτε τι ώρα είναι ή θα τα παρατήσω και θα φύγω. Τι να παρατήσεις, Χριστιανή μου, πώς έχεις κάνει και τίποτα για να το παρατήσεις. Βρε Κατερίνα, πάψε, βρε Κατερίνα. Έλα, Νανάκα μου, έλα. Πιέ τον καφέ σου, έλα, μπράβο. Θα μου πείτε καμιά φορά τι ώρα είναι. Είναι τι ώρα είναι. Δύο είναι η ώρα. Δύο και δεν το λέτε τόση ώρα. Τηλεόραση. Α, εδώ μέσα τέτοια ώρα δεν υπάρχει τηλεόραση σε αυτό το σπίτι. Όταν είστε μόνες, γιατί όταν είμαι εγώ θα δουλεύει. Δεν θα χάσω εγώ το τόλμη και γοητεία για δεν γουστάρετε εσείς να βλέπετε τηλεόραση. Α, δεν κατάλαβες καλά. Εδώ μέσα τολμάω εγώ. Λοιπόν, πλήρωσέ μας τον καφέ που σου προσφέραμε και γρήγορα. Γρήγορα τον καφέ. Όσο για τη δουλειά που σου κάναμε δεν θέλουμε τίποτα. Τον καφέ όμως θα τον πληρώσεις. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Περιμένετε. Ορίστε, μαντάμ. Τι πάει να πει τι κάνω. Μιλάω στο άλλο τηλέφωνο. Τι να κάνουμε, μαντάμ, αφού έχουμε δύο γραμμές. Περιμένετε, σας παρακαλώ πολύ. Ορίστε, κύριε. Α, κλείσατε εσείς. Καλύτερα. Ναι, μαντάμ. Τηλεφωνήστε πάλι αύριο, μάλιστα. Θα είναι εδώ, ναι. Γεια σας. Κωστά, συγγνώμη που ενοχλώ. Επειδή θα πάω να ψωνίσω, μπορείς να με ξοφλήσεις. Τώρα έχω δουλειά. Το βλέπω, γι' αυτό είπα. Συγγνώμη. Έλα, ύστερα. Μα δεν είναι πολλά. Άμα δεν είναι πολλά, βάλτε από την τσέπη σου και στα δίνω. Τώρα με δουλεύεις. Αν τα είχα στην τσέπη μου, θα σας ζητούσα. Μυστήριος είσαι. Έλα, σου πω. Ναι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Τι. Δεν υπάρχει φράγκο. Άμα είχα δεάσει, τα δίνα. Γιατί το λέγεις το σύνορα. Τι να πω μπροστά στην πελάτησα. Και είναι και μανούλη. Ναι. Εντάξει, εντάξει. Πήγαινε στο μανούλη, θα τα πάρω από αλλού εγώ. Άντε. Κατερίνα, μπορώ να σου πω. Έλα, λέγε. Ιδιαιτέρως. Ορίστε, κι εγώ σε θέλω ιδιαίτερος. Δεν μου λες ήρθογέρος. Όχι ακόμα. Τι το είπες της Χαρούλας. Τώρα θα της το πω. Ωραία, τότε τι με θέλεις. Να μου δανείσεις 5.000 γιατί θα πάω να ψωνίσω. Αμέ, ευχαρίστως. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Θα στα δώσω αύριο. Έλα, παιδί μου, κάνε τη δουλειά σου. Αν με χρειαστείς, εγώ θα είμαι κάτω στο στούντιο με τον κύριο. Ελάτε, κύριε Φταξιάδη, από εδώ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περάστε. Μπορώ να σας απασχολήσω. Λέγε. Η Κατερίνα θέλει να της κάνουμε μια χάρη. Είναι ένας γέρος που θέλει να παντρευτεί και της κολλάει. Και για να τον ξεφορτωθεί. Θα το στείλει να κολλήσει σε μένα. Όχι. Το στέλνει σε μένα που με ξέρει, να το στείλω σε σένα να του βρει νύφη. Η τελευταία θεία νύπαντρη που είχα πέθανε πέρυσι 85 χρονών. Δεν κατάλαβες. Υποτίθεται πως εσύ έχεις ένα γραφείο συνοικιασιών και ξέρεις. Πρέπει λοιπόν να τον πείσεις, να το πάρει η απόφαση ότι δεν πρόκειται να βρει καμιά να τον πάρει. Α, ωραία, δηλαδή να του ταψάλω το άνθρωπο. Με τρόπο. Με τρόπο, αλλά να τα ακούσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάρε και μερικές φωτογραφίες να του δείξεις, έτσι. Άντε και προξενήτρα η Χαρούλα. Ήρθε, ήρθε. Καλώ το κύριο Ευτύχιο. Τι έγινε, γιατί άργησες. Δεν έβρισκες στο λεωφορείο. Όχι και φορείο. Με τα πόδια ήρθα. Κατάλαβα. Θα καλοπεράσουμε. Από εδώ να σου συστήσω τη Χαρούλα. Είναι η Δεσποινής που σου είπε η Κατερίνα που έχει το γραφείο. Τι δουλειά έχει το νεκροταφείο. Για γάμο θα μιλήσουμε εδώ. Ναι, λοιπόν, για καθίστε να μην κουράζεστε. Εσύ. Εγώ. Ναι, ναι, καθίστε! Μα γιατί μου λες ποιος είστε. Δεν σας εξήγησε η Κατερίνα. Ναι, 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 μας εξήγησε. Η Δεσποινής Χαρούλα λέει να καθίσετε. Α, έτσι, ε. Πολύ χαριτωμένη η Δεσποινής Χαρούλα. Πάρα πολύ. Σ' αρέσω, ε! Πάρα πολύ. Α, έκανε πολύ άσχημα η Κατερίνα που μου τον έστειλε εδώ μέσα. Εγώ δεν έχω μέσα. Δεν με ξέρεις καλά. Άμα με γνωρίσεις. Έλα, έλα, κάθισε, κάθισε. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Δεσποινής Χαρούλα, δείξε στον κύριο Ευτύχιο τις φωτογραφίες. Εγώ θέλω τη Δεσποινίδα Χαρούλα. Άνοιξε η τύχη μου. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε το θέμα. Εγώ να πάρω εσένα. Ναι, θα περάσουμε πολύ ωραία. Δεν καταπίνω καλύτερα ένα μαγκάλι κάρβουνα. Τι λέει. Άσε τη Χαρούλα, είναι αραβωνιασμένη. Λοιπόν, θα σου δείξει τώρα κάτι φωτογραφίες. Ναι, ναι. Να μας πεις ποια σου αρέσει. Όλες είναι πολύ καλές κυρίες και έχουν το κάτι της τους. Καταλάβες. Για μένα δεν λες. Δόξα τω Θεώ, το πιασε. Στο πεζικό υπηρέτησα. Α, ωραιότατα. Πάρα πολύ ωραία συνεννόηση. Κάνε την να κάνεις, γιατί παραπάνω από δύο λεφτά δεν θα τον αντέξω. Ναι, να διαλέξω. Φέρτε μου τις φωτογραφίες, να διαλέξω. Έλα, δώσε τις φωτογραφίες, Καρόλα. Πάρε τις φωτογραφίες. Έλα, λοιπόν, κύριε Ευτύχη, για πες μας, αυτή πώς σου φαίνεται. Αυτή. Ναι, αυτή. Ποια θέλεις, τη Στεφανή του Μονακό. Μεγάλη, βρε, παιδί μου, μεγάλη. Πόσο χρόνο είναι. Περί τα 40. Εδώ παγώ. Γριά είναι. Να μου ταιριάζει και λιγάκι. Δεν μου λες, μπέμπι, μεγάλη είναι η σαραντάρα. Τι είπατε, παρακαλώ. Να μου χαθείς κουφάλογο. Η σαραντάρα, λέω, είναι γριά. Αν δεν είναι. Δηλαδή, δεν σου κάνει. Θέλεις πιο μικρή. Να μου ταιριάζει και λιγάκι. Πάρ' τον από εδώ, θα τον σκοτώσω. Έλα, μην εκνευρίζεσαι. Πάρ' τον στην πλάκα, πώς κάνω εγώ. Τι λέει, Δεσποινής Χαρούλα. Ό,τι θέλω, λέω. Δηλαδή, τι πράγμα. Ό,τι θέλω, λέω. Άντε να τελειώνουμε. Καλά, εντάξει, εντάξει, μη φωνάζεις. Ακούω. Δεν είμαι και κανένας κουφός. Τι να σου κάνω, Κακομοίρη, δεν φταίσαι εσύ. Αυτός φταίει που σε έφερε εδώ μέσα. Εγώ. Η Κατερίνα είπε να σου το φέρω. Και εσύ συμφώνησες, λες και δεν με ξέρεις.
κόσμος. Μη λέτε τίποτα, έχουμε στάση εργασίας. Κάπως νευρική φαίνεστε. Δεν φαίνομαι, είμαι! Άντε, τι θα κάνεις, να τελειώνουμε. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, κύριε Ευτύχη, για πέστε μας. Πώς τη θέλετε τη γυναίκα? Όχι και δέκα, μία μου φτάνει. Ναι, 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 αυτή τη μία λέω. Πώς τη θέλεις? Ακούστε να δείτε πώς τη θέλω. Θέλω να μου βρείτε μία εικοσάρα. Άντε, το πολύ πολύ 25. Κατάλαβα, κατάλαβα. Θέλεις νοσοκόμα. Ποιο κόμμα? Όχι κόμμα, νοσοκόμα σου χρειάζεται. Εσένα σου χρειάζεται νοσοκόμα. Εγώ είμαι ακμιότατος, διότι ο άντρας σήμερα ως τα 50, ξέρεις τι είναι? Βρέφος είναι. Ύστερα οριμάζει και δένει. Εμένα που με βλέπεις είμαι γεμάτος δύναμη. Πολύ δύναμη. Να κοίτα. Τι? Κρύφτηκε! Κρύφτηκε! Χριστός, θα φύγω! Χάπη! Σου μείνει εδώ μέσα, ρε! Πάψε, τι θα πουλες! Χάπη! Χάπη, πας και τον εσώ! Διέπη! Σας την έπαιρνε γρήγορα! Περίμενε, σώπα, 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 τα βρήκα, τα βρήκα! Νερό, φύγω, νερό! Πώς τα νερό! Καρούλα, νερό! Αν και μη σου πω τίποτα για το σώμα, σου πάρει πήγαινε, νερό! Νερό το χάπη, γρήγορα! Έλα, έλα! Θα το καταπτύ με το νερό. Από το πάσο με το λούδιο το πήρα. Δεν πειράζει, έλα κύριε Ευτύχη μου. Μυρωδάτο το νεράκι. Κανένα, έλα, έλα, έλα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Τι λέγαμε? Για νύφες λέγαμε. Ναι, βρε παιδιά, καημό το έχω να πάω γαμπρός στην εκκλησία. Βρείτε μου μια νύφη εσείς, παντρέψτε με να σας κάνω κουμπάρος. Εσείς οι δυο θα με πάτε στην εκκλησία. Δεν το νομίζω. Τι πράγμα? Μάλλον τέσσερις θα σε πάνε. Μάλλον τέσσερις θα σε πάνε. Τι θα γίνει? Να τα πεις κουβέντα? Τέτοιος είσαι. Έξω από το σπίτι μιλάς. Με όλο τον κόσμο μιλάς. Μόνο με τη μάνα σου δεν λες τίποτα. Παίρνεις την εφημερίδα, ρίχνεις τη μούρη μέσα και είτε είμαι είτε δεν είμαι, ένα και το αυτό. Κουβέντα. Κάνε λίγο υπομονή να τελειώσει το διάβασμα και θα τα πούμε. Μάλιστα. Άμα τελειώσει το διάβασμα, θα πάρεις δρόμο και θα φύγεις. Δεν σε ξέρω, νομίζεις. Τώρα θα σε μάθω. Δεν θα φύγω. Περιμένω την Ελένη. Α, μάλιστα. Τότε είναι που δεν πρόκειται να πούμε κουβέντα. Ορίστε λοιπόν, τη δίπλωσα την εφημερίδα. Τι θέλεις να πούμε? Οτιδήποτε. Δεν μπορεί να κάθεσαι δίπλα μου και να μην μιλάς. Να μην έχεις τίποτα να πεις με τη μάνα σου. Αυτό είναι. Είναι απρέπεια. Είναι. Τίποτα δεν είναι. Τίποτα δεν είναι. Αφού βλεπόμαστε τρεις φορές την ημέρα, ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε. Ακόμα και όταν μιλάμε, τα ίδια πράγματα λέμε. Και με την Ελένη βλέπεσαι κάθε μέρα. Τα ίδια πράγματα λέτε? Τα ίδια. Μόνο που με σένα τα λέω από τότε που άρχισα να μιλάω, ενώ με την Ελένη. Λίγους μήνες, όσους γνωριζόμαστε δηλαδή. Μάλιστα. Άμα θέλει κανείς να μιλήσει και με αυτούς που τα λέει χρόνια, κάτι καινούριο βρίσκει να πει. Ωραία λοιπόν, βράσεις ένα καινούριο θέμα και εγώ είμαι έτοιμος για συζήτηση. Άμα μιλήσω εγώ, με λες γκρινιάρα. Οπότε. Να μην γκρινιάζεις, να μην σε λέω. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε απόκριες. Εδώ μέσα θα τις βάλουμε. Ξεφαντώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Χόρεψες, εκτονώθηκες, σε θαυμάσανε. Όλα τα έκανες. Τι άλλο θέλεις? Μια φορά έγινε αυτό. Η απόκριση είναι τρεις εβδομάδες. Που θα πει πως με μια φορά δεν ξοφλάς. Κυρία Θάλια, νομίζω πως έχεις μεγάλη ροπή προς την κρεπάλη. Πράγμα κάπως ασυμβίβαστο με την ηλικία σου. Α, ποια ηλικία μου, βρε. Ποια ηλικία μου. Δεν υπάρχει ηλικία, αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται γέροι και άλλοι που σ' όλη τους τη ζωή είναι παιδιά. Σ' αυτούς ανήκω εγώ. Άσε, παιδί, άσε, μην κουράζεσαι. Θα ανοίξω εγώ. Η Ελένη θα είναι. Αλλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άργησα. Όχι, κορίτσι μου, καθόλου. Έλα, παίρνε. Τι κάνετε, κυρία Θάλια? Να κάνω. Να, εδώ έχουμε διαφορές με το γιο μου. Θέλει να μείνει εδώ μέσα τις απόκριες. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι εσύ αρκετά διασκέδασες. Τώρα εμείς σαν νέοι κάπου θα πάμε. Βέβαια, μπορούμε να μαζευτούμε στο μπαράκι. Όχι, δεν κατάλαβες τι είπα. Είπα σαν νέοι κάπου θα πάμε. Δηλαδή θα πάμε κάπου μακριά από τους χώρους εργασίας. Και θα αφήσω μόνη της τη Χαρούλα τέτοιες μέρες. Να πάει ο Φίβος να τη βοηθήσει. Κέρδος θα έχετε. Έτσι κι αλλιώς από σερβίρισμα κάτι ξέρει καλύτερα από σένα. Μα αυτές τις
μέρες περιμένουμε να βγάλουμε μια δεκάρα παραπάνω. Και εσύ μου λες να μην πάω στη δουλειά μου. Ελένη, αυτή τη δουλειά έπρεπε να την είχες παρατήσει από καιρό. Τα έχουμε πει αυτά. Εσύ τα έλεγες, εγώ δεν συμφωνούσα. Τι θα πει, δεν συμφωνούσες, τι εννοείς δηλαδή. Αύριο μεθαύριο παντρευόμαστε και εσύ θα πηγαίνεις στα μπαρ να δουλεύεις. Άμα παντρευτούμε, θα δούμε τι θα γίνει. Όχι, δεν θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα θα το αποφασίσουμε. Κόβεται το μπαρ. Δεν υπάρχει μπαρ. Κομμένο το μπαρ. Δηλαδή εσύ δεν είσαι μόνο αποφασίζουμε, είσαι και διατάζουμε. Καθόλου δεν διατάζουμε, καθόλου. Θέτουμε τους όρους μας. Τους δέχεσαι ή δεν τους δέχεσαι. Να το συζητήσουμε. Δεν υπάρχει συζήτηση σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει λοιπόν, και εγώ σου λέω ότι σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει και απάντηση. Μην το τραβάτε στα άκρα, βρε παιδιά. Μα τι να μην το τραβάμε, κυρία Θάλια, δεν βλέπετε τι έχετε μεγαλώσει εδώ μέσα. Τι έχει μεγαλώσει, Ελένη? Ένα φασίστα. Κι εγώ τους φασισμούς δεν τους γουστάρω. Ελένη, 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 στάσου σε παρακαλώ. Ελένη, στάσου μια στιγμή. Κάθ. Μα τι έγινε τώρα? Ό,τι είδες έγινε. Άσε, δεν πειράζει. Έπρεπε να γίνει. Μα αποκριάθηκα. Έπρεπε κάτι να πούμε. Μην είσαι κουτί. Δεν μπορείς να μας χαλάσει το πάρτι. Θα έρθεις και θα έρθεις μαζί με τον Ιάσονα. Θα τον πάρεις τώρα στο τηλέφωνο και θα του πεις ότι τον προσκαλούμε. Αποκλείεται να του μιλήσω. Ωραία, μίλησέ του τώρα να γίνει το πάρτι και αύριο μετά ξαναμαλώνεται. Ένα βρε πουλάκι μου. Πάρ τον στο τηλέφωνο και πες του. Τα παιδιά στο γραφείο αποφάσισαν να κάνουν ακόμα ένα αποκριάτικο πάρτι στον μπαράκι και σε προσκαλούνε. Μα για τον μπαράκι έγινε ο καυγάς. Δεν το θέλει τον μπαράκι. Εκτός να το κλείσουμε το ρημάδι και ησυχάσουμε. Ας μας βρει μια άλλη δουλειά να τσοντάρουμε στο μισθό που δεν μας στάνει και ας το κλείσουμε. Εντάξει, αυτά είναι σχέδια για το μέλλον. Τώρα θα το κλείσετε για ένα βράδυ. Άκου να σου πω και το πάρτι θα γίνει σπίτι μου. Με το σπίτι μου δεν έχει λόγους. Θα έρθει. Τηλεφώνησέ του. Αποκλείεται. Τηλεφώνησέ του εσύ. Πάρ' τον Χρυσό μου στο τηλέφωνο και πες του. Η Κατερίνα σε προσκαλεί. Πες του μάλιστα να ντυθεί και μασκαράς. Το μασκαραλίκι είναι υποχρεωτικό. Πρέπει να πάμε, Ιάσονα. Δεν κάνει να μην πάμε. Προσβάλλουμε την Κατερίνα. Δεν το καταλαβαίνεις. Να πάρεις τον Άλκη και να πας. Μα είναι δυνατόν να πάω εγώ μόνος με τη μητέρα σου, αφού η πρόσκληση έγινε και για σένα? Δεν πάω. Κοίταξε. Στο πάρτι πάνε για να γλεντήσουνε. Άμα είναι αυτοί εκεί, εγώ πώς θα γλεντήσω? Με τους άλλους. Και αν θέλεις να κάνεις καλύτερο ακόμα κάτι άλλο, να πάρουμε μαζί μας την Ελβίρα, που είναι και ωραίο κορίτσι, να τις μπούμε και στο μάτι. Όλο πρωτότυπες ιδέες είσαι, κυρία Θάλια. Δεν χρειάζεται να πάρουμε την Ελβίρα, διότι απλούστατα δεν πρόκειται να πάω. Γιατί, μωρέ, Ιάσονα, αφού δεν πρόκειται να μας γνωρίσει κανένας, θα είμαστε ντυμένοι μασκαράδες. Μα βέβαια, αυτό το ξέχασα. Εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα, αφού το πάρτι είναι μασκέ. Δεν μου λες εσύ, θα μου ντυθείς πάλι μασκαράς? Και να μην ντυθώ, μια μάσκα θα τη βάλω. Έλα. Αυτά είναι τα τελευταία, πού θα τα βάλουμε τώρα? Να τα βάλουμε εκεί. Ναι, ναι, βάλτε εκεί πέρα. Εντάξει. Φορέστε τις μάσκες και αφήστε το στόλισμα όπου να έρχονται. Από τώρα θα βάλουμε τις μάσκες. Καλύτερα να τις βάλουμε από τώρα, διότι έτσι όπως είμαστε, δεν είμαστε για να μας βλέπει άνθρωπος. Πώς είμαστε καλέ, μια χαρά είμαστε. Εγώ νομίζω ότι ποτέ δεν ήμουν καλύτεροι. Αφήστε τις φλιαρίες και φορέστε τις μάσκες όπου να έρχονται οι άνθρωποι. Να, ορίστε. Τώρα δηλαδή, για να καταλάβω, τις μάσκες τις φοράμε για να μην μας γνωρίζουνε. Όχι, μωρέ, το έτοιμο είναι. Τώρα δηλαδή, τι θες να σου εξηγήσουμε γιατί φοράμε τις μάσκες? Άντε πήγαινε να ανοίξεις, δεν ακούς? Τέλος πάντων, να σ' ανοίξω. Πάντως δεν νομίζω ότι αρμόζει σε μία μαρκησία να εκτελεί χρέη θηρορού. Έτσι πως κατάντησαν οι μαρκησίες σήμερα, κάνουν και χειρότερα, ένιω. Μαρκησία! Άνοιξε. Τόση πια ξεφτύλα η μαρκησία. Και του χρόνου, και του χρόνου, πώς είσαι κούκλος! Ποιος να είναι, ποιος να είναι! Εγώ! Μπράβο! Πόρα στο κράνος γιατί ήρθα με τη μηχανή. Όσο για ρούχα μασκαρά δεν βρήκα. Δεν είναι ανάγκη να βάλεις άλλα ρούχα. Όταν φορείς το κράνος είσαι ο καλύτερος. Και πώς να φάμε το κράνος? Βγάλε, φάξα ξαναβάλε. Ορίστε, εκεί είναι τα ποτάκια οι μεζέδες. Έγινε. Πήγα να ανοίξει μαρκησία μου. Σήμερα κανείς δεν γνωρίζει κανένα. Καλή σας να περάστε από εκείνα τα ποτάκια οι μεζέδες. Ο κύριος Παπάρας δεν θα έρθει. Κι ούτε πρόκειται να έρθει, λείπει στη Θεσσαλονίκη. Λυπής άνοιξες. Πάω. Ωραία, Παναγία μου.
μάνα μου με έκανε με το φασούλα. Από εδώ. Να θα σπίσω η ξαδάρφας μου, Αισέ, Λέιλα. Πολύ Ανατολή έπεσε σήμερα, πολύ Ανατολή. Η Ανατολή είναι της μόδας σήμερα, λόγω πετρελαίου. Να περάστε, 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 εσείς, θα τραβέσω. Πάτε θέσεις, παρακαλώ, καθίστε, καθίστε. Οδόνη. Κατερίνα, σήμερα είσαι εκθαμβωτική. Ευχαριστώ. Σου πάει η μάσκα να τη φοράς. Ναι, όταν είσαι μπροστά αμαλία μου πάντα τη φοράω. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να προστατευτούμε. Α, δεν θέλω κακιούλες, οι μασκαράδες δεν λένε κακιούλες. Αστιάκια λένε. Μα κι εμείς αστεία λέμε, Χρήστο μου. Έλα, πάμε στο μπουφέ. Ναι, προτιμότερο να τρωγόμαστε μεταξύ μας, καλύτερα να πάμε να φάμε κανένα μεζέ. Άντε να περιδρομιάσεις. Αυτή είναι ικανή να μας χαλάσει την βραδιά. Αδιαφόρησε, μανούλα μου, στο ύψος σου εσύ είσαι κούκλα. Εγώ ήμουν σίγουρη ότι θα τον κατάφερνες. Πολύ ήσυχα τα πράγματα πάτησε εδώ. Δεν ακούτε μουσική, δεν χορεύετε. Πού θα τα σετώ. Από εκεί, από εκεί. Ανέλα με εσύ τη μουσική. Τι γίνεται με μαμά. Μπορώ να έχω κι εγώ το μπουκάλι, σε παρακαλώ. Υπάρχει και άλλο μπουκάλι με ουίσκι. Εγώ προτιμώ τη μάρκα που πίνετε εσείς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο καθένας της απόκριης θέλει να βγάλει τα αποθυμένα του. Τότε πώς να εξηγήσω το ότι τυθήκατε χαβανέζα. Μήπως σας αρέσουν οι εξωτισμοί και τα κουνήματα. Δεν ξέρω τι αρέσει σε μένα. Εσείς πάντων, σαν γνήσιος Έλληνας Ανατολίτης, τι θέλετε τη γυναίκα με φερετζέ. Και σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε. Αποφασίζουμε και διατάσσουμε δηλαδή. Ναι, έχεις δίκιο. Οι Έλληνες είμαστε λίγο Ανατολίτες, αλλά τη γυναίκα τη θέλουμε και λίγο έτσι χαβανέζα. Και ελκυστική και πολύ λυκνιστική και πολύ, πολύ εξωτική. Κύριε Πασά μου, μη συνεχίζετε. Θα με αναγκάσετε. Τι πράγμα? Να σας φιλήσω. Κάτω ρε κορίτσι μου, τόση ώρα, τι περιμένεις? Λοιπόν, με τη μάσκα του φιλί έχει άλλη γεύση, Λοιπόν, ακούστε τέμα. Λοιπόν, για να το γλεντήσουμε τώρα λιγάκι να το κάψουμε, θα έρθει ένας και θα μας ρίξει ένα σόλο. Μια γεροβολιά δηλαδή να πούμε. Και μετά θα βγάλει τη μάσκα, να το γνωρίσουμε και ποιος είναι.
της πατρίδας.